Με πολλά δρόμενα θα περάσει το Σαββατοκύριακο αλλά και οι επόμενες μέρες αναφορικά με την Διεθνή ημέρα για την εξέλιξη της βίας κατά των γυναικών. Η βία που έχει πάρα πολλές εκφάσεις, τη βλέπουμε στα σχολεία μέσα, η βία η οποία είναι απ' έξω από το δρόμο, βλέπουμε τι γίνεται, η βία που είναι μέσα στο σπίτι μας, που μπορεί να είναι λεκτική, μπορεί να είναι ψυχολογική, μπορεί να είναι με σωματική. Είναι μια βία, όχι είναι μια βία, είναι η βία που πονάει, που σε πονάει. Γιατί γίναμε έτσι, δεν είναι άβυσος η ψυχή μας. Απλά είναι οι καταστάσεις, είναι ο τρόπος που μεγαλώνουμε, είναι αυτά τα οποία πρεσβεύουμε, είναι αυτά τα οποία μεταφέρουμε, είναι οι προσπάθειες που δεν κάνει κανένας από μας για να μπορεί να βελτιώσει τη δική του τη ζωή. Αν το ξεκινήσει ο καθένας από εμάς, λένε οι ειδικοί έτσι, να βελτιώσει τη δική του τη ζωή, ίσως το αύριο να είναι καλύτερο. Ανταυτού γράφουμε, διαβάζουμε, λέμε και ως φαίνεται θα συνεχίσουμε να λέμε. Για να μην συμβεί ξανά. Είναι το ξεχωριστό μήνυμα ενάντια στην κακοποίηση και κάθε μορφή βίας που στέλνει ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου με αφορμή αυτή την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών αύριο Σάββατο 25 του Νοέμβρη. Πιστεύετε κυρία Μερή Παχιαδάκη που είσαστε πρόεδρος του Σύνδεσμου ότι κάτι έχει αλλάξει και τι είναι αυτό που μπορεί να έχει αλλάξει αν έχει αλλάξει? Καλημέρα σας, καλημέρα. Αν έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει σε πολλά σημεία. Όμως πρέπει να διερωτηθούμε είναι η αλλαγή αυτή αρκετή για να πούμε πως σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Εγώ πιστεύω κυρία Δουργεράκη ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι μαζί πρέπει να μιλούμε. Δεν πρέπει να μιλά μόνο το θύμα. Πρέπει να μιλούμε όλοι για αυτό το έγκλημα. Γιατί είναι έγκλημα αυτό που διαπράττεται κάθε μέρα σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια, σε ένα χώρο όπου ζούμε και βιώνουμε τη δική μας ζωή. Και η πλευρά του θύματος και η πλευρά του θήτη. Όταν πριν από χρόνια, τη θυμάμαι αυτή την κουβέντα χαρακτηριστικά, γιατί είχε σχολιαστεί ποικιλοτρόπως, κυρία Παχιαδάκη. Όταν αυτή την κουβέντα την είχατε κάνει πριν από πολλά χρόνια και το είχατε πει εδώ σε μένα, ναι, ότι στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, αυτό εννοώ, ότι πρέπει να ανοίξει εκείνο το άλλο μεγάλο κεφάλαιο που λέει ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε και πρέπει να δοθεί βοήθεια και στην άλλη πλευρά που είναι η πλευρά του θήτη. Όχι για κανένα άλλο λόγο, δεν μιλάμε για το άλοθη, αλλά για να διορθωθούν τα πράγματα, για να βελτιωθούν τα πράγματα και πρέπει να γίνεται προσπάθεια μέσα από το σπίτι. Το περάσαμε λιγάκι εξαπαλών όπως λέμε και με φύγαμε από εκεί και επικεντρωθήκαμε μόνο στη μία πλευρά. Είναι δύο οι πλευρές όμως. Έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι πάντα μιλούμε για τα θύματα. Βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι και αυτός που είναι θήτης μπορεί και αυτός να ήταν κάποτε θύμα. Είναι ένα και θύμα κάποιων καταστάσεων. Δεν δίναμε ποτέ άφηση αιματιών στο θήτη. Κυρία Δουλγεράκη, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει αυτό. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε στον άνθρωπο αυτό το θήτη, η δράση, να καταλάβει ότι κάτι κάνει λάθος. Να αντιληφθεί ότι στη ζωή του δεν μπορεί να είναι πάντα θυμωμένος και ότι μέσα στο θυμό του, τον οποίο δεν μπορεί να τον διαχειριστεί, πρέπει να δέρνει, να μαλώνει, να κάνει όλα αυτά που να έχει αυτές τις κακοποιητικές συμπεριφορές. Ειδικά σε εμάς στην Κρήτη, ξέρετε, έχουμε τη λεκτική κακοποίηση που είναι πάρα πολύ σπουδαία. Είναι αυτή που λέμε η γλώσσα πάει κόκαλα. Πραγματικά είναι και αυτό. Είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να βρούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κακοποιητής. Το ότι στρέψαμε το βλέμμα μας και σε αυτό τον δράστη είναι γιατί είναι και αυτός μέσα στο θέμα κακοποίηση και βία. Έπρεπε να το κάνουμε, διότι τα θύματα είμαστε καθημερινά. Είμαστε μέσα στην καθημερινότητα. Ο καθένας μας είναι θύμα, κυρία Δουλγεράκη. Όχι μόνο η γυναίκα είναι και θύμα και το παιδί, γιατί βλέπουμε το τι γίνεται κάθε μέρα και βεβαίως εκείνος ο οποίος
έχει γίνει κακοποιητή και διερωτώ μετά πολλές φορές γιατί έγινε αυτός ο άνθρωπος, γιατί κακοποιεί, γιατί συμπεριφέρεται έτσι. Μπαίνουμε λοιπόν πιο βαθιά στο πρόβλημα για να δούμε αυτές τις εκφάνσεις της βίας πώς δημιουργούνται. Είναι πάρα πολύ απλό αν το σκεφτούμε ότι πρέπει να νοιαστούμε όλοι για όλο αυτό το φάσμα που λέγεται κακοποίηση. Μα ο καθένας από τη δική μας την πλευρά, όπως λένε πολλοί ειδικοί και τους έχω ακούσει κατά κόρο να το λένε το τελευταίο διάστημα, κύριε Παχιαδάκη, εγώ σας λέω ότι μπορεί να κάνουν και λάθος και να το μεταφέρω και εγώ στη συνέχεια λάθος. Αλλά τους ακούω να λένε ότι ο καθένας από εμάς θα πρέπει να κάνει τη δική του την αυτοκριτική. Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να θελήσει να βοηθήσει τον εαυτό του. Εάν δεν θελήσεις να βοηθήσεις τον εαυτό σου, να πας ένα βήμα παρακάτω, θα διαιωνίσεις την ίδια κακή κατάσταση. Θέλει προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, από όλες τις πλευρές. Και χαίρομαι που σταματάμε σήμερα και σε αυτή την κουβέντα, δηλαδή και η ίδια η οικογένεια και ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος παρουσιάζει αυτή τη συμπεριφορά να βοηθηθεί. Δεν είναι να τον βλέπω και να είναι δακτυλοδεκτούμενος μόνο ως ο θήτης που έχει αυτή τη συμπεριφορά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται μια βοήθεια παραπάνω. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Αλλά ξέρετε, αυτό που ψάχνουμε πάντα είναι να αναγνωρίσουμε το λάθος. Το λάθος είναι να το αποδεχτώ, να το αναγνωρίσω, να το αποδεχτώ. Έτσι έχουμε φτάσει στη μέση του προβλήματος. Έχουμε λύσει το μισό πρόβλημα. Όταν το αποδεχτώ ότι ναι, κάνω λάθος, άρα πρέπει να καθίσω, να ακούσω, να μάθω, να καταλάβω, να αντιληφθώ. Γιατί έχω φτάσει εκεί? Σας λέω ειλικρινά, αν φτάσουμε έχουμε λύσει το μισό μας πρόβλημα. Πρέπει να καθίσουμε λοιπόν όλοι, γι' αυτό είπα και προηγουμένως, δεν πρέπει να μιλάει μόνο το θύμα. Πρέπει να μιλάμε όλοι μας. Δεν εξισώνουμε βέβαια τις καταστάσεις. Σαφέστατα και τα θύματα χρειάζονται την απόλυτη στήριξη του καθενός από εμάς. Απλά λέμε σε αυτό που είπατε και εσείς, σωστά το είπατε και το αποκαλέσατε έτσι. Θύμα είναι και ο ίδιος ο θήτης. Και είναι θύμα όχι μόνο μιας κατάστασης που πιθανότατα ή τις περισσότερες φορές στατιστικά έχει βιώσει ως μικρό παιδί μέσα στο δικό του το σπίτι για να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Τα παιδιά παπαχαλάκια τα οποία παίρνουν αυτές τις συμπεριφορές και θεωρούν ότι είναι θέσφατο, αλλά είναι και θύμα του ίδιου του του εαυτού αυτός ο άνθρωπος. Ακριβώς. Γιατί ξέρουμε πάντα ότι ό,τι έχουμε προσλάβει στη βιωματική μας ζωή όταν είμαστε παιδιά είναι πια κανόνας αυτός, ότι αυτό θα το επαναλάβει στην ενήλικη ζωή του. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να τα βγάλουμε, να τα ξεριζώσουμε από μέσα μας. Είτε να σας πω και τα θύματα πολλές φορές, η γυναίκα δηλαδή, όταν έχει βιωματικές καταστάσεις οι οποίες τις λένε ότι ωραία, αυτό γινόταν τότε, γίνεται και σήμερα, αφού και η μάνα σου είχε το ίδιο, η ίδια η μητέρα σου είχε αυτές τις κακοποιητικές συμπεριφορές από το σύντροφο, από το σύζυγο, από όλους αυτούς, είτε πολλές φορές και τον πατέρα τον ίδιο. Αυτό έχει μείνει μέσα στο σκληρό μας δίσκο. Αυτό πρέπει να το ξεριζώσουμε με το σκεπτικό ότι ναι, επειδή γινόταν και παλιά, πρέπει να γίνεται σήμερα. Όχι. Δεν πρέπει, δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε τις παλιές, τότε που υπήρχε ένας ακραίος δισταγμός καταγγελιών. Δεν είναι πια σήμερα αυτό, δεν πρέπει να είναι. Πάντα φωνάζουμε, εγώ τόσα χρόνια αυτό το ίδιο λέω και είπατε προηγουμένως ότι πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Αλίμονο και δεν έχουμε αυτή την ελπίδα. Όμως πρέπει εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι να βρούμε αυτά τα εργαλεία θα μας βοηθήσουν να πάμε τη ζωή μας μπροστά. Είμαι μόνιμα θυμώνω με όλα αυτά, γιατί δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε ότι φοβάμαι, ότι ο φόβος είναι το κυρίαρχο θέμα μας. Ναι, υπάρχει ο φόβος πάντα. Μικρή, μεγάλη, πάντα έχουμε ένα φόβο. Όμως ας προσπαθήσουμε να τον γλυκάνουμε το φόβο αυτό. Πρέπει να έχουμε τη βοήθεια. Βεβαίως υπάρχουν, να μάθουμε ότι όταν αναγνωρίσουμε ένα λάθος θα το βελτιώσουμε αν το καταλάβουμε.
Έτσι γίνεται. Ξέρετε, αυτή είναι η ζωή. Σκέφτομαι αυτά που λέτε αυτή την ώρα πάρα πολύ προσεκτικά. Δηλαδή, ο φόβος που έχουμε και αυτό το οποίο βιώνουμε, ναι, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό το οποίο λέτε. Ο φόβος ο οποίος μας οδηγεί σε πάρα πολλά θέματα, αυτά τα οποία θέλουμε να καλύψουμε από την άλλη, χωρίς αυτή την αυτοβελτίωση που ο καθένας από εμάς μπορεί να επιτύχει μιλώντας με τον εαυτό του, δεν χρειάζεται πάντα να έχεις δίπλα σου. Είναι καλό βέβαια να τον έχεις, αλλά δεν χρειάζεται πάντα να λες εγώ δεν μπορώ να το καταφέρω μόνο με τη βοήθεια κάποιου. Αυτό είναι το δεν θέλω, όχι το δεν μπορώ. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να θέλουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Πονάει, είναι μια διαδικασία επώδυνη όταν ο καθένας βλέπει μέσα του τι γίνεται, αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτό το πόνο, αντί να τον προκαλείς, είναι καλύτερα να τον υποστείς εσύ αυτό τον πόνο και να αλλάξεις προς το καλύτερο, για να έχεις ένα αποτύπωμα, αν μη τι άλλο, πάνω σε αυτή τη γη, το οποίο είναι χρήσιμο. Ξέρετε, πρέπει όλοι να αυτοβελτιωθούμε, αλλά θα πρέπει να βοηθηθούμε οι ίδιοι από το μέσα μας, να αντιληφθούμε ότι αυτή η αυτοβελτίωση θα μας φτάσει σε ένα σημείο που το λέμε σεβασμό, γιατί είναι και αυτός σεβασμός, και ουσιαστικά δεν ανέχομαι ούτε τον ίδιο τον εαυτό μου. Να το καταλάβω ότι αν κάνω αυτό το λάθος, μέσα από αυτή την ενοχή του εαυτού μου του ίδιου που κάνει αυτές τις συμπεριφορές, που δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα, δεν είναι δυνατόν μια συνείδηση σωστή να μην σκέπτεται ενός ανθρώπου ο οποίος είναι σκεπτόμενος, υποθέτουμε ότι είναι ένα σκεπτόμενο άτομο, και να δημιουργεί αυτή τον πόνο. Το μιλήσατε, η βία πονά, κυρία Δουγεράκη. Πονά, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε. Ότι δεν είναι δυνατόν να κάνει τέτοια πράγματα και ο άλλος να μην πονάει. Δεν είναι από σίδερο, δεν είναι από ατσάλι. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ψυχή, που έχει καρδιά, που έχει συναισθήματα. Ας αναλογιστούμε όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέμε. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί ο Θεός να βοηθήσει σε όλα. Κυρία Παγιδάκη, ξέρετε, αυτό κρατάει ως κουβέντα πάρα πολλά χρόνια. Για να μην συμβεί ξανά, είναι το φετινό μήνυμα το οποίο εκπέμπεται. Αλλά από την άλλη δεν κάνει να ξεχνάμε εκείνο το άλλο, το οποίο είναι σταθερό ως νότα. Στη βία η σιωπή δεν είναι χρυσός, έτσι. Έχουμε βάλει μια μικρή λεξούλα σε αυτό το κοινότυπο μήνυμα, το οποίο λέει δεν είναι χρυσός. Έχουμε συνηθίσει πάντα η σιωπή είναι χρυσός. Δεν είναι πάντα αυτό. Αλλά μιλάμε για τη βία. Εμείς πάντα στέλνουμε ξεκάθαρα μηνύματα που λέμε, όταν μιλούμε για βία, δεν είναι δυνατόν να την κρύβουμε συνεχώς, ούτε κάτω από το χαλάκι, ούτε από τις κλειστές πόρτες, ούτε από τις πίσω κουρτίνες. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δίνουμε συνεχώς αυτό το μήνυμα. Φέτος έχουμε αλλάξει λίγο, γιατί κάθε χρόνο βάζουμε την ημέρα αυτή ένα καινούριο μήνυμα, το οποίο μας λέει ότι κανείς δεν θα σου πει τι να διαλέξεις. Έχεις τη δύναμη να επιλέξεις. Άρα εγώ σε βοηθώ και εσύ βοηθάς τον εαυτό σου να καταλάβεις ότι τι θα επιλέξεις στη ζωή σου πλέον. Θα μιλήσεις, θα πρέπει να βρεις τον δρόμο σου, πρέπει να βρεις την επόμενη μέρα σου. Γιατί δεν είσαι μόνος ένας άνθρωπος. Πίσω του έχει μια οικογένεια, έχει μια ζωή ολόκληρη, και στο κάτω-κάτω. Γιατί να μην βοηθούμε την ίδια τη ζωή μας να τη βελτιώσουμε, να είναι καλύτερη. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε μέσα στη μιζέρια μια ζωή, γιατί κάποιοι άνθρωποι το θέλουν. Κάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο να λέμε ότι θα πρέπει να διαλέξεις. Δεν είναι τυχαίο το μήνυμα που βρήκαμε και φέτος, που χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί νέα κορίτσια τα οποία δουλεύουν σε εμάς και ή έχουμε συνεργάτες, βοηθούν ώστε να δώσουμε το μήνυμα αυτό, ότι για να μην συμβεί ξανά, είμαστε εδώ, είμαστε εμείς για σένα. Πρέπει να στηρίξουμε τον άνθρωπο, τη γυναίκα, τον άντρα, ή το φίτι, οποιονδήποτε. Όποιος θέλει. Μας, λοιπόν. Αν μιλήσεις, θα μας βοηθήσεις και θα βοηθηθείς και εσύ.
Να σας πω κάτι. Όποιος θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του μπορεί να το κάνει. Δεν χρειάζεται να του πούμε τίποτα περισσότερο. Νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αποτυπώσατε στη σημερινή ημέρα. Ο καθένας από εμάς μπορεί να βάλει το λιθαράκι του για τον εαυτό του να αυτοβελτιωθεί μέσα στον οποιοδήποτε χώρο βρίσκεται, ό,τι και αν κάνει, γιατί μόνο έτσι μπορεί να τα καταφέρει. Δεν θα το παίζει Άγιος ή Άγγελος στο ένα δωμάτιο και θα το παίζει Διάβολος στο άλλο δωμάτιο και στον άλλο χώρο. Ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει την αυτοκριτική του και να έχει το δικό του τον αυτοσεβασμό. Κυρία Παχιαδάκη, εγώ θα πω μόνο και τίποτα περισσότερο ότι η δική σας η δράση, οι εκδηλώσεις για αυτές τις μέρες ξεκινούν αύριο. Θα είσαστε στο έθριο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Το αφήνω εκεί, πείτε μας μόνο την ώρα, γιατί τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα μπορούν να τα δουν από κοντά εκείνοι που θα επιλέξουν, να έχουν μια ιδέα του τι μπορείτε να κάνετε και πώς μπορείτε να βοηθήσετε. Θα είναι λοιπόν αύριο στις 7 η ώρα στη Βασιλική, στο περιστήλιο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Ξέρετε, είναι ένα δρόμενο στο οποίο θα ψαχτεί ο άλλος να ρωτήσει «Μα τι γίνεται εδώ και γιατί γίνεται». Ο στόχος λοιπόν είναι η αφύπνιση μιας κοινωνίας η οποία αδιαφορεί, η οποία οτιδήποτε, πάρα πολλές λέξεις μπορούμε να βάλουμε. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό που θέλουμε για να έχουμε μια καλύτερη ζωή αύριο. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για αυτές τις κουβέντες έτσι απλά, για αυτά τα οποία βιώνετε όλα αυτά τα χρόνια. Πόσα χρόνια είσαστε, κυρία Παχιαδάκη, εκεί? Πάνω από 20, 25 πλέον. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν.